Τα στοιχεία και από τα γεγονότα αλλά και από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έρχονται εδώ πέρα δεν θέλουν να μείνουν καν στην Ελλάδα. Αυτοί θέλουν να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε άλλο. Ναι, αλλά θέλουν να περάσουν από μια χώρα που τους το κάνει πιο εύκολο να περάσουν. Ναι, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται το φυσικό όριο μεταξύ Συρία σε σχέση με την Ιταλία. Αν η Ιταλία ήταν στην Ελλάδα, αν ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της Ιταλίας και ο Ρέντσι ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, πρόκειται να ήταν καλύτερα και για την Ιταλία, τα πράγματα θα ήταν σε αυτό το ζήτημα διαφορετικά λόγω της φυσικής γεωγραφικής θέσης. Δεν βλέπετε, κυρία Κεραμέως, εσείς που θα παρακολουθείτε ότι όταν γινόντουσαν οι αναταραχές στη Βόρεια Αφρική, το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν σαφώς λιγότερο και γινόταν τα μεγάλα ναυάγια στη Λαμπεντούζα. Γιατί έρχονται οι άλλοι από τη Μυτιλίνη και από την Κο και από τη Ρόδο, γιατί από εκείνη η Συρία. Από εκείνη. Ο πόλεμος από εκείνη. Το ISIS, εκεί πέφτουν οι βόμβες. Σου λέει να κάτσω σπίτι μου και να εκραγώ ή να αρχίσω να περπατάω και να φτάσω στην Ελλάδα για να φτάσω στη Φιλανδία που είναι το ξαδερφάκι μου, στην Ισπανία που είναι η θεία μου, στην Αγγλία που είναι ένας φίλος μου από τότε που πήγαινα στο σχολείο. Θα αρχίσω να περπατάω. Και αρχίζουν και περπατάνε. Και το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα νούμερα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Διότι μέσα στην Τουρκία υπάρχουν στρατόπεδα με εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν. Και περιμένουν τι? Ή να αρχίσουν να περπατάνε προς την Ευρώπη και η Ευρώπη πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει ή να υπάρξει μια άλλη διαδικασία εκεί στην περιοχή που η Ευρώπη όμως δεν τη βλέπω να κάνει. Θα κλείνει τα αυτάκια της. Να σας ρωτήσω κάτι. Συμφωνώ μαζί σας. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Έχουμε πίνακες που δείχνουν ότι μεταξύ Μαΐου 2014 και Μαΐου 2015 η αύξηση ήταν 1200%. Έχει αλλάξει κατάσταση. Πιστεύετε ότι άλλαξε τα 1200%? Με αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαπιστώσουμε τι γίνεται με το ISIS, τι γίνεται με τον NASA. Το πρόβλημα είναι εγώ βλέπω μια κλιμάκωση της έντασης και της βίας. Αυτή τη στιγμή το να λέμε ότι η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ο Ζαχαριάδης. Εγώ δεν μίλησα. Το λέω για εσάς και αναγνώρισα από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο εσάς και την τοποθέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου, αν το θέλετε. Ότι τα λέει διαφορετικά από ό,τι τα έλεγε ο για κύριος Καραγκούνης πριν από ένα μήνα. Διαχείρισης. Η κυβέρνηση, ακούσατε το ρεπορτάζ προηγουμένως. Πρέπει η κυβέρνηση να μείνει αδρανής. Δεν μπορεί να αφήνει αυτή την κατάσταση να λειτουργεί. Ναι, σύμφωνοι, να μην είναι αδρανής, αλλά έρχεται ένα γιγαντιό ρεύμα. Είναι καλοκαίρι. Πρέπει να λάβει καλοκαίρι. Που λέει ο λόγος και κολυμπώντας περνάνε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Υπάρχουν συγκεκριμένα οργανωμένα κυκλώματα δουλεμπορίας ανθρώπων. Οι άνθρωποι το ομολογούν. Ξεκίνησα με 500, 1500, 5000 ευρώ. Ζούσα στο τάδε προάστιο της τάδε πόλης. Βρίσκομαι εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει με κάποια υπαρχοντά τους. Πολλοί έχουν κινητό τηλέφωνο, έχουν μια καθημερινότητα, τους βλέπετε. Άρα λοιπόν να μην δημιουργούμε. Ναι. Γιατί εγώ θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες αυτές τις κοινωνίες οι οποίες αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει το έχουν αγκαλιάσει. Έχουν δείξει άνθρωποι πια, έχουν δείξει αν όχι μέσα στα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία, έχουν σηκώσει και αυτό το βάρος. Και να πούμε ότι εμείς θα κινηθούμε όσο ταχύτερα μπορούμε για να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και άμα δεν υπάρχει ΜΚΟ και τοπικές κοινωνίες, το πρόβλημα θα ήταν πολύ χειρότερο. Ακριβώς επειδή.